Τα προβλήματα των επαγγελματιών κτηνοτρόφων στην περιοχή της Νήσου, τα υποστατικά των οποίων βρίσκονται σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο, αλλά και την ανάγκη προστασίας τους, συζήτησε το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, η οποία ζητεί τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Το κράτος άφησε αυτούς τους ανθρώπους να οδηγούνται στο δικαστήριο, αντί να τα χειριστεί με τρόπο που να λήξει αυτό το πράγμα, να μην νιώθουν και οι πρόσφυγες ότι επικρέμεται πάνω τους ο κίνδυνος να χάσουν την κατοικία τους. Το κράτος, όπως ελέγχθη, ζήτησε την εκένωση των υποστατικών για να επιστραφεί η γη στον δικαιούχο ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι γαμπρός Τουρκοκυπρίου που διέμενε στο εξωτερικό και πέθανε και ο οποίος αποζημιώθηκε με 6,5 εκατομμύρια ευρώ όταν στο παρελθόν έγινε απαλωτρίωση σε άλλα τεμάχια του. Άκρος απαράδεκτο, άκρος αδιανόητο να είμαστε θεατές σε καταστάσεις όπου τα δικαιώματα των προσφύγων κατόχων να είναι μόνο στο χαρτί. Είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει και να προστατεύσει τους επηρεαζόμενους πρόσφυγες και να μην τους παραπέμπει σε δικηγόρους για τυχόν διαπραγματεύσεις. Ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων και το δικαίωμα χρήσης του κύματος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Καρπασίας από τα σωματεία και τις κοινότητες της κατεχόμενης Χερσονήσου. Η βούληση και η πρόθεση είναι σαφής. Θα πρέπει να δοθεί στις κοινότητες της Χερσονήσου, της Καρπασίας και στα πολιτιστικά σωματεία για αξιοποίηση. Σήμερα το οίκημα που βρίσκεται στη Λάρνακα χρησιμοποιείται από υπαλλήλους της ΚΕΔΙΠΕΣ και της ΑΛΤΑΜΗΡΑ.